Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Με αυτό το υπέροχο ποίημα του Κουτλού Αταλή στις ακτές της Κερίνιας κάνουμε σήμερα αρχή. Η επικαιρότητα έχει εργαζόμενους στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, έχει φυσικό αέριο, Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όλα αυτά θα τα δούμε μέχρι τις 8:30. Θα κάνουμε αρχή με την δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσαν χθες οι συντεχνίες στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Είναι γνωστό ότι 24 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, θα είναι η μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας των ξενοδοχο υπαλλήλων. Είναι στις τηλεφωνικές γραμμές εκ μέρους της ΠΕΟ Λευτέρης Γεωργιάδης και της ΕΚΟ ο Βίλτος Ομιλτιάδους, είναι η Γενική Γραμματής των συγκεκριμένων συντεχνιών. Καλημέρα κύριε και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω να πω ότι επειδή και χθες την διάσκεψή σας έτσι ταχώσατε κανονικά και στους ξενοδόχους, δυστυχώς δεν έχουμε εκπρόσωπο των ξενοδόχων. Ο κύριος Ζαχαρέας Ιωαννίδης είναι στο εξωτερικό. Ο κύριος, ο πρόεδρος, δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση, οπότε θα τα πούμε εμείς μαζί. Κύριε Γεωργιάδη, να κάνω αρχή από εσάς. Αυτή τη φορά δεν εστιάσατε το θέμα μόνο στο θέμα του ανεργιακού, έτσι. Είναι και το τι γίνεται και όταν εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ασφαλώς. Το θέμα του ανεργιακού είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα ασφαλώς και ανθρωπιστικό, θα έλεγα, όπως εκατάντησε με την καθυστέρηση που υπάρχει στην καταβολή του επιδόματος. Αλλά υπάρχουν γενικότερα πολύ σοβαρά προβλήματα στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Έτσι, σε συντομία, θα έλεγα ότι παρουσιάζεται μια εντονότερη προσπάθεια μετά την εκδήλωση της κρίσης και την μαζική ανεργία που δημιουργήθηκε από μέρους των ξενοδόχων για απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, κατάργησης της συλλογικής σύμβασης και επιβολής συνθηκών εργασίας που μας παραπέμπουν σίγουρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Με μεθόδους μάλιστα απαράδεκτες έξω από τα πλαίσια και των συμφωνιών και των θεσμών και του κωδικά βιομηχανικών σχέσεων, υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, πολλή πίεση, καταπίεση, και αυτά τα πράγματα σίγουρα το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι διαθετημένο να τα ανεχτεί. Έχουμε κάνει από τα πέρσι μια προσπάθεια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί αισθανόμαστε ότι όντως ο τομέας είναι ευαίσθητος και πολύ σημαντικός με τις σημερινές συνθήκες για τον τόπο μας. Δώσαμε, καταγγείλαμε τις καταστάσεις που επικρατούν και υποβάλαμε και συγκεκριμένα αιτήματα για να στηριχθούν και οι εργαζόμενοι, αλλά δυστυχώς δεν είδαμε καμία ανταπόκριση. Κάμαμε όση υπομονή μπορούσαμε περισσότερο. Πλέον τα πράγματα είναι στο απροχώρητο και κάνουμε μια πρώτη κινητοποίηση των εργαζομένων να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, αλλά σίγουρα δεν θα μείνουμε ως εκεί. Ωραία. Κύριε Μιλτιάδος, να σας δώσω και εσάς για τον λόγο, για ένα πρώτο σχόλιο και να πάμε παρακάτω. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχει αναφέρει ο συνάδελφος ο Λευτέρης. Βέβαια, το θέμα του ανεργιακού συνεχίζει να μας απασχολεί, να μην το βάλουμε στη δεύτερη μοίρα, ναι. Διότι εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα. Τώρα, επειδή έχουμε επιλέξει ειδικά την περίοδο αυτή, η οποία στην ουσία είναι νεκρή περίοδος, λόγω της ευαισθησίας που έχουμε, δεν θέλουμε να επηρεάσουμε την οικονομία και γι' αυτόν τον λόγο προγραμματίζουμε τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία την εποχή τούτη. Για να στείλουμε κάποια μηνύματα και προς τους ξενοδόχους και προς το κράτος, το Υπουργείο Εργασίας και Βουλή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι εάν δεν βρούμε ανταπόκριση, θα αναγκαστούμε να λάβουμε όλα εκείνα τα μέτρα να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των μελών μας. Δεν έχουμε άλλες λύσεις, δεν έχουμε άλλον περιθώριο. Και αυτό τι σημαίνει, απεργίες? Αν φτάσουμε στο σημείο εκείνο, ναι, και είναι καιρό να αναλογιστεί ο κάθε ένας στις ευθύνες του. Δεν μπορεί συνέχεια οι εργαζόμενοι να είναι υπεύθυνοι. Δεν μπορεί συνέχεια οι εργαζόμενοι να αναλογίζονται, να σκέφτονται το θέμα της οικονομίας. Όλοι λένε για την ανάπτυξη της οικονομίας, όλοι λένε για την υπευθυνότητα που πρέπει να δείξουμε, αλλά φαίνεται ότι μόνο οι εργαζόμενοι δείχνουν
υπεύθυνο ήταν και ως συνδικαλιστικό στο κουνκίνο. Αν θα αναλογιστούν και άλλοι τις ευθύνες τους. Τώρα κύριε Γεωργιάδη, πού νομίζετε ότι μπορεί να... επαναλαμβάνω, θα ήταν καλό να είχαμε και εδώ εκπρόσωπους των ξενοδόχων. Δυστυχώς δεν έχουμε. Ο κύριος Χάρης Λοϊζίτης δεν θέλησε να σχολιάσει, είπαμε και... Είναι δικαίωμα του. Δεν θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται για να γίνει έστω μια συζήτηση από αέρος που δεν είναι και, σίγουρα και δεν και ο κύριος Ιωαννίδης είναι στο εξωτερικό. Χθες μας είπε ότι φεύγει για εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι δεν θέλω να θεωρήσω ότι η εργοδοτική πλευρά δεν θέλει να βγει γιατί αισθάνεται δυνατή και παραγνωρίζει το συνδικαλιστικό κίνημα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι είναι άλλες οι δυσκολίες. Σίγουρα όμως εμείς αισθανόμαστε, και όταν λέω εμείς ασφαλώς είναι οι 35.000 εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Αισθάνονται αδικημένοι, έχουν κάνει σοβαρότατες παραχωρήσεις. Ουσιαστικά το 2013 έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις πιέσεις και εκκλήσεις της Βουλής του Υπουργού Εργασίας και έχουν δώσει 15% περίπου, το πιο λίγο, πίσω από τα δικαιώματα τους για να στηριχτεί ο τομέας. Το ίδιο πράγμα κάνουν εδώ και 20 χρόνια. Και προκαλώ οποιονδήποτε, αν μπορεί να το αρνηθεί, δίδουμε, δεν δίνουμε τα τελευταία 20 χρόνια για να στηρίζουμε τον τομέα και την ανταγωνιστικότητα. Να ρωτήσω κάτι, έχετε παράπονο από... Η μεταχείριση που τη χάνουμε, αν μου επιτρέπετε, είναι ακριβώς η αντίθετη. Παραγνώριση, απαξίωση και αθέμητος τρόπος επιβολής όρων και συνθήκων. Τα κόμματα δεν θα μπορούσαν, κύριε Γεωργιάδη, να κάνουν κάτι, ας πούμε, να τροποποιήσουν τον νόμο, ούτως ώστε έτσι να, όπως λέτε κι εσείς... Έχουμε σίγουρα έχετε παράπονο από τα κόμματα. Έχουμε σοβαρά παράπονα και από τα κόμματα, δεν θα έλεγα όλα, από την πλειοψηφία των κομμάτων, γιατί όσες φορές έφτασαν στη Βουλή νομοσχέδια που να ενισχύουν και να στηρίζουν τους εργαζόμενους μέσα ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Εμείς δηλώνω, τουλάχιστον από την πλευρά της ΠΟ, θα καταγγείλουμε ονομαστικά και κόμματα και βουλευτές ανάλογα με τις τοποθετήσεις τους που θα κάνουν στη στιγμή, για να γνωρίζει ο κόσμος και ποια είναι η αντιμετώπιση που τη χάνουν τα προβλήματα του από τον καθένα. Αναμένουμε και ελπίζουμε ότι τούτη τη φορά θα έχουμε ανταπόκριση. Κύριε Μιλτιάδος, ναι. Συγγνώμη, ναι, ολοκληρώνω. Ότι δεν θα σταθούμε πλέον. Είμαστε σε έναν κομβικό σημείο που το κίνημα θα δώσει. Άρα αντιλαμβανόμαστε, η 3η 24 του Μάρτη είναι, ας το πούμε, η αρχή. Ενώ η αρχή για να κορυφώσετε τις αντιδράσεις σας. Έτσι είναι. Ωραία. Κύριε Μιλτιάδος, εσείς τι λέτε και για το θέμα των κομμάτων? Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε μετά την εκδήλωση της 24ης. Θα προσπαθήσουμε να δούμε όλα τα κόμματα της Βουλής σε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε, να πείσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι με ένα ετήσιο μισόν 6-7.000 το πολύ. Αυτοί οι ένεμισοι που παίρνουν σήμερα στα ξενοδοχεία δεν μπορούν να επιβιώσουν οι οικογένειες και πρέπει και η Βουλή να αναλογιστεί τις ευθύνες της. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι πάνω στο ερώτημα σας. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι επειδή υπάρχουν κανονισμοί που ρυθμίζουν όρους εργασίας στα ξενοδοχεία, για να αλλάξουν πρέπει να έρθει νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει σημασία να το γνωρίζει όμως αυτό. Δηλαδή, το λέω αυτό για να γνωρίζουμε ότι σε μεγάλο βαθμό, αν θέλει κάποια αλλαγή, εξαρτάται και από τις προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης γενικότερα. Έχουμε δώσει από τα πέρσι έναν υπόμνημα και στην Υπουργό και στη Βουλή για τα προβλήματα και τα αιτήματα μας. Έγιναν κάποιες κινήσεις όσον αφορά κάποιους μίνιμουμ τους και την ελληνική γλώσσα. Αλλά και αυτά την τελευταία στιγμή αποσύρθηκαν. Δεν γνωρίζω τους λόγους. Πιστεύω όμως ότι σίγουρα θα υπήρξαν παρεμβάσεις και πιέσεις από τους ξενοδόχους ή και άλλους παράγοντες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα 24 του Μάρτη, την Τρίτη, που είναι και η Παγκύπρια εκδήλωση διαμαρτυρίας των ξενοδοχών υπαλλήλων. Ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
Να πω, κυρίες και κύριοι, αν στέλνετε μηνύματα, έχει πέσει το σύστημα, δεν μπορούμε να δούμε τα μηνύματα. Γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω αν στείλατε κάτι για να ρωτήσουμε τους δύο συντεχνιακούς. Ας ελπίσουμε ότι εντός της ημέρας θα διορθωθεί το θέμα. Λοιπόν, ανοίγουμε το κεφάλαιο φυσικό αέριο. Μας ακούει ο κύριος Σόλωνας Κασίνης. Όλοι τον γνωρίζουμε. Κύριε Κασίνη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να ρωτήσω, έτσι πριν πούμε στα του τι γίνεται με το τεμάχιο Αφροδίτη, επειδή ήσασταν σύμβουλος του προηγούμενου του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, τώρα τι γίνεται με τον κύριο Τσίπρα? Εξακολουθείτε να έχετε αυτή τη θέση, κύριε Κασίνη, ή όχι? Δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Όχι, όχι. Ωραία, λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα? Μπαίνουμε σε άλλη φάση με το φυσικό αέριο, εμπορευματοποίηση πλέον. Ναι, είναι γεγονός ότι έχει καταλήξει η Νόμπολ, ότι μετά από τις μελέτες που έχει κάνει, τις τεχνικές, τις οικονομικές και τις εμπορικές, ότι πράγματι το κοίτασμα είναι τέτοιο που μπορεί να διατεθεί προς πώληση σε διάφορους προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Κύπρος και πιθανόν και η Ιορδανία. Αυτά είναι τα δεδομένα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι έχει ουσιαστικές ποσότητες, μεγάλες ποσότητες και μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις διαδικασίες για μια μεγάλη περίοδο της τάξης των 20 και πλέον χρόνων. Αυτά είναι αρκετό και μπορεί λέτε εσείς όχι μόνο να πουλήσουμε αλλά να έχουμε και για τις ανάγκες της Κύπρου, διότι μπορούμε αυτή τη στιγμή αρχή ηλεκτρισμού μπορεί να αξιοποιήσει φυσικό αέριο, έτσι, έχει τις απαιτούμενες μονάδες. Οπωσδήποτε ναι. Μπορεί η αρχή ηλεκτρισμού και οφείλουμε να το πράξουμε τούτο, διότι αυτό θα είναι και το όφελος το οποίο θα νιώσει και ο κόσμος πολιτικά, ότι πράγματι βρήκαμε το φυσικό αέριο και για τις δικές του ανάγκες και προπάντων για την παραγωγή πετροχημικών, μεθανόλης και στη συνέχεια βενζίνης και πολλών άλλων πετροχημικών, η οποία θα δώσει όθηση και στην εργοδότηση και αλλού. Mm-hmm. Πρόσθετα από την ηλεκτροδότηση παραπάνω ποσότητες σε αυτόν τον τομέα, ναι. Ωραία, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον νεοκλής ηλικιώτη κύριε Κασίνη, ο οποίος είναι στην... Δεν είχα ναι και γνωρίζω τον, ναι. Αλλά που τότε που έφυγε στην Ευρώπη είναι εξήγαζε. Κύριε Σιλικιώτη, καλημέρα. Έχει παράπονο ο κύριος Κασίνης. Λοιπόν, τι λέτε εσείς με αυτές τις εξελίξεις? Πρώτα απ' όλα να πω, επιτέλους ακούμε ότι η Νόμπολ θα προχωρήσει σε μια συμβατική της υποχρέωση να διακηρύξει την εμπρεσιμότητα του κοιτάσματος Αφροδίτη. Πρέπει να σας πω ότι τα συμβόλαια έπρεπε να γίνει αυτό πριν ένα χρόνο τουλάχιστον ή περισσότερο από ένα χρόνο. Να θυμίσω ότι το 2013, μάλιστα για να αποχωρήσει την επιβιωτική υιότηση, αρχές πριν να φύγω από το Υπουργείο, τους είχα στείλει μια επιστολή που σημειώνει το γεγονός ότι θα πρέπει μέχρι τον Οκτώβριο που έλεγε το συμβόλαιο του ΖΟΕ, τα συμβόλαια είναι, υπογράφονται, είναι πρώτα τρία χρόνια, ήταν μέχρι το 2011 όταν είχαν κάνει την πρώτη υγειότρηση, μετά ανανεώθηκα για ακόμα δύο και μετά ακόμα δύο χρόνια. Και είχα πει τότε, τους είχα πει τότε ότι θα έπρεπε να διακηρύξουν την εμπροσιμότητα, άρα υπήρξε μια καθυστέρηση, εντάξει, έστω και τώρα έχουμε αυτή την τότε θα αναπτύξουν το πρόγραμμα της εμπροσιμότητας. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να επαναλάβω ένα πράγμα που είπαμε και άλλες φορές. Καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να ψάξουμε και για άλλες αγορές. Το κοίτασμα είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το κοίτασμα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Κύπρου για 150 χρόνια. Άρα, και όπως γνωρίζουμε, ένα κοίτασμα έχει μια ζωή 25-30 χρόνια. Άρα πέραν από τις ανάγκες της Κύπρου, και είναι σημαντικό να από αυτό το φυσικό αέριο να έρθει στην Κύπρο για τις ανάγκες, αλλά ακούγοντας και την τελευταία κουβέντα, συμφωνώ ότι το φυσικό αέριο πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να αναπτύξουμε και την παραγωγή στην Κύπρο. Όταν υπάρχουν πάρα πολλοί που και στο παρελθόν έχουν δείξει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας βέβαια φθηνή
ενέργεια, όπως είναι το φυσικό αέριο, που είναι πιο φθηνό από τα συμβατικά καύσιμα και, και περιβαλλοντικά είναι καλύτερο. Να ρωτήσω αλλά κάτι, η Αίγυπτος θεωρείται ότι είναι καλή αγορά, είναι καλή επιλογή, κύριε Σιλικιώτη, να το πουλούμε εκεί? Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις κοιτάσματα, θα πρέπει να ψάχνεις πρώτα απ' όλα στις περιφερειακές αγορές, όπως κάνουν και το Ισραήλ. Όμως, από εκεί και πέρα όμως, είναι λάθος και θα το επαναλάβω. Το ότι χωρίς να υπάρξει καμία μελέτη, χωρίς να προχωρήσουν στην πρόσληψη οικονομικών συμβούλων. Εγώ να θυμίσω ότι όταν δημιουργήθηκε η Κρετικ, και δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Κασίνης. Ακούει, εδώ είναι. Είναι στη γραμμή. Ναι. Ο κύριος Κασίνης μαζί με τον Χαλάμπο τον Έλληνα είχαν ετοιμάσει όρους διαγωνισμού. Για να βγούμε σε διαγωνισμό, να προσλάβει η κρατική εταιρεία οικονομικούς συμβούλους διεθνούς εμβέλειας. Και εκείνοι μέσα από τις αναλύσεις τους θα σου πούνε ότι είναι βιώσιμο ή δεν είναι το βιώσιμο το τερματικό. Διότι ακούω εγώ και μάλιστα βλέπω και κάποιες τοποθετήσεις που γίνονται. Ξέρετε, αν είχαμε τόσες ποσότητες θα ήταν βιώσιμο. Νομίζω ότι κινούμαστε λαφασμένο. Θέλω να θυμίσω ότι και η μελέτη που έγινε από το MIT και δεν ξέρω πώς προχωράει τώρα, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Μασαχουσέτη στη Βοστόνη, είχε μέσα από τη μελέτη που είχαμε προχωρήσει και το αναθέσαμε να κάνει μια μελέτη για τις παγκόσμιες αγορές, το ρόλο του φυσικού αερίου στην Κύπρο, είχε καταθέσει τουλάχιστον στο πρώτο μέρος ότι το τερματικό είναι η πιο ευέλικτη και πιο σημαντική επιλογή. Άρα, επαναλαμβάνω, εγώ θεωρώ ότι τώρα που υπάρχει το κοίτασμα, θα υπάρξει το πρόγραμμα ανάπτυξης του, θα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι η μελέτη για να γίνει το δερματικό. Εξάλλου το δερματικό, κυρία Γεωργίου, θα μπορεί να προσελκύσει και το φυσικό αέριο από τις γειτονικές χώρες. Να θυμίσω ότι οι εταιρείες του Ισραήλ, όταν ενδιαφέρθηκαν να πάρουν δικαιώματα από το ΕΚΟΠΕ το 2012, το 2012, και μάλιστα εγκρίθηκε αυτή η συμφωνία, και αναφέρομαι στην ΤΕΛΕΚ, από τότε είχαν αναφέρει ότι εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι μέρος της διαδικασίας για το τερματικό. Και να θυμίσω ότι το 2013 είπαμε πάλι για μνημόνια συναντήληψης με την Νόπορ και την ΤΕΛΕΚ. Και ακούω και τώρα ότι υπάρχουν μνημόνια συναντήληψης. Πρώτα απ' όλα, από ότι τα μνημόνια συναντήληψης δεν είναι συμφωνίες. Είναι διακήρυξη προθέσεων. Άρα, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η Κύπρος πρέπει να γίνει ένα αυτόνομο ενεργειακό περιφερειακό κέντρο. Και μόνο με τερματικό πρέπει να γίνει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε ποσότητες και στην Αίγυπτο, ακόμα και σε άλλες χώρες, και στην Ορδανία, και αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Βάστε μια ερωτελία για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κασίνη για ένα τελικό σχόλιο να αποχωρήσει και θα επανέλθω κοντά σας. Κύριε Κασίνη, τι λέτε εσείς? Έθεσε το θέμα του δερματικού ο κύριος Σιλικιώτης. Κοιτάξτε, ο στόχος του δερματικού δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Πρέπει να είναι αυτός ο τελικός μας στόχος. Το τι όμως τροχιοδρομείται αυτήν τη στιγμή είναι η ανακήρυξη εμπορευσιμότητας του κοιτάσματος στο τεμάχιο 12 και ο τερματισμός οπτιδήποτε άλλων ερευνών πήγαινται να γίνουν στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη για να επανεκκινήσουν οι διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας. Αυτό είναι που τροχιοδρομείται αυτήν τη στιγμή. Ταυτόχρονα, ο προορισμός του φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο είναι σωστός, διότι απαυλύνει αυτές τις φωνές και τις σταματά να λένε ότι θα πάμε προς την Τουρκία. Αυτό ήταν έγκλημα και ήταν προδοσία το οποίο ελέγεται μέχρι στιγμής. Άρα, υποστήριξη των τερματικών της Αιγύπτου εκεί από πολυεθνικές εταιρείες τα οποία δημιούργησαν δύο τερματικά, έναν στο Ιππικού και έναν στην Ταμιέτα, είναι και αυτός σημαντικός σταθμός και πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί και να αξιοποιηθεί στο επακρό. Αλλά ταυτόχρονα με την παραγωγή
την εισαγωγή φυσικού αερίου και την παραγωγή μεθανόλης και πετροχημικού, από τη μεθανόλη μπορεί να γίνει και βενζίνη και άλλων προϊόντων, πρέπει οπωσδήποτε να είναι και αυτός ένας από τους άμεσους στόχους μας που πρέπει να δούμε για να έχει άμεσα ωφέλη η τοπική κοινωνία και ο κόσμος. Ξεκάθαρο. Εσείς κρίνετε καλές επιλογές στην Αίγυπτο και την Ιορδανία να πουλήσουμε εκεί? Εγώ κρίνω καλή επιλογή την Αίγυπτο. Είναι φιλική χώρα. Ο Σίση είναι άνθρωπος ο οποίος έχει τακτοποιήσει σχεδόν τα θέματα της Αιγύπτου. Είναι εταιρείες σημαντικές που εμπλέκονται. Η Union Fenosa της Ισπανίας με επισκέφθηκε πριν 1,5 χρόνο και έδειξε το ενδιαφέρον της να αγοράζουν φυσικό αέριο από την Κύπρο. Πράγματι είναι σημαντικές τους ΕΣΥΕ αγορές και πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Κασίνη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Σιλικιώτη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ή να πούμε στον κόσμο ότι είστε στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι? Ναι. Θέλετε να συμπληρώσετε να πω... κάτι για το φυσικό αέριο πρωτού πάμε? Ναι. Νομίζω ότι και επειδή αναφέρθηκε στο Ισραήλ, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που κάνει και το Ισραήλ. Αλλά βέβαια, κάνει και άλλες χώρες. Δεν πρέπει να βάλουμε τα αυγά μας σε ένα καλάθι. Αυτό είναι. Σημαίνει αυτό το πράγμα και ανάπτυξη του δερματικού και παραχώρηση φυσικού αερού στους γείτονες μας. Και εγώ λέω γιατί όχι, αν υπάρξει λύση του Κυπριακού, ακόμα και πώληση φυσικού αερού και στην Τουρκία. Γιατί ακριβώς και το φυσικό αέριο με τη σωστή αξιοποίηση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας μοχλός για λύση, ως ένας καταλύτης και για λύση. Άρα έχει μεγάλη σημασία οι συνεργασίες που αναπτύξουμε. Δεν διαφωνώ εγώ ότι μπορεί να γίνει και εξαγωγή στο Αίγυπτο. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να μείνουμε προσανατολισμένοι μόνο σε μία επιλογή. Είναι γι' αυτό που λέω ότι θα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι, να προσδιοριστούν οι σύμβουλοι οικονομικοί, να προχωρήσει η μελέτη για το τερματικό, έτσι για αλλιώς στην Αγιοργίου, για να γίνει το τερματικό. Θα χρειαστεί μια προμελέτη μέχρι να πάρθει απόφαση τουλάχιστον 2 χρόνων. Όσο καθυστερούμε, χάνουμε τις αγορές. Στη γεωστρατηγική έχει πάντοτε σημασία ο χρόνος που παίρνει κάποιες αποφάσεις. Ήδη οι αγορές που ήταν πολύ σημαντικές διακροπημένων φυσικών αερίων, που ήταν και ψηλή τιμή στην Ιαπωνία και στην Κορέα, στη ολόκληρη την Ασία, χάνονται, μειώνονται οι τιμές εκεί του φυσικού αερίου. Και στο τέλος, μπορεί βεβαίως να μην συμφέρει, όπως βεβαίως αυτό θα μελετηθεί και σχέση με τα τερματικά υγροποίηση στο Αίγυπτο. Γιατί όταν βγάζεις το φυσικό αέριο από τέτοια μεγάλα βάθη, έχει ένα μεγάλο κόστος. Αντιλαμβάνεσαι, η υγροποίηση του και η μεταφοράς του έχει ακόμα επιπρόσθετο κόστος. Άρα έχει μεγάλη σημασία το τι θα είναι το κόστος παραγωγής του υγροποιημένου φυσικού αερίου και βεβαίως ποιες θα είναι οι τιμές στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Τι κάνετε στο Ισραήλ, κύριε Σιλικιώτη? Πρώτα να συμμετέχω σε αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαι μέρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Είμαστε τώρα στο Ιερουσαλήμ. Σήμερα να πω ότι συμμετέχουν και άλλοι ευρωβουλευτές. Είναι η Μαρτίνα Άντερσον, η οποία είναι της ομάδας της αριστεράς και πρόεδρος της Επιτροπής. Η Μάρκαρετ Άουκεν είναι από τη Δανία, αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Πρασίνων, και ο Μάρτιν Έτουαρτ είναι Γάλλος σοσιαλιστής από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Είναι μέλη όλη της αντιπροσωπείας σε σχέση με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Να πω ακριβώς, και τελικά δεν ξέρω, χωρίς να μας πούν τους λόγους, και αυτό πρέπει να το στιγματίσουμε, δεν μας έδωσαν άδεια να ξαναπάμε στη Γάζα. Μα αυτό είναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Και ξέρετε, είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι αν δεν μπει στη Γάζα, δεν καταλάβεις ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα. Μάλλον η διάσταση, η πραγματική διάσταση του προβλήματος, κύριε Σιλικιώτη. Αυτό δημιουργεί και ένα μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ίδιο το Ισραήλ. Δεν μπορεί, όταν είμαστε ενός ομάδα της αριστεράς, που επισκεφθήκαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο και πάλι δεν μας έδωσαν άδεια. Αλλά τώρα μιλούμε για την επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Και αυτό έγινε χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε δικαιολογία. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Γνωρίζετε ότι εχθές, και πρέπει να πούμε, παρακολουθούμε και λίγο, υπήρχαν εκλογές εδώ στο Ισραήλ. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζει κανένας ακριβώς πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Υπάρχει μια ισοψηφία
τη συνεταιριστική λίστα των κέντρων αριστερά που είναι η εργατική μαζί με το κόμμα τη Λίβνη και του Νετανιάχου. Βέβαια, ο Νετανιάχου έγραψε πριν λίγο στο Twitter του ότι είναι νικητή. Αν πάση περιπτώσει, όμω είναι τα πράγματα είναι συγκεχημένα. Εντάξει, θεωρείται η αλήθεια, γιατί όλε οι δημοσκοπήσει προέβλεπαν ότι θα είναι μπροστά η συνεταιριστική λίστα, μάλιστα ενδεχομένω σε 5 έδρε. Είναι μια πολυδιάσπαση εξαίρεση του Ισραήλ, ακόμα και τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο μεγάλοι σχηματισμοί, ο Νετανιάχου μαζί με τους εργατικούς σε τη συνεταιριστική λίστα να κάνουν συνεργασία, δεν φτάνουν στην πλειοψηφία. Για να καταλάβετε πώς είναι το σύστημα. Χρειάζεται 61 έδρες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν 27-28 ο καθένας. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι σημαντικό όμως, είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά κατέβηκε ενωμένη η κοινή λίστα. Και η κοινή λίστα δεν είναι μόνο τα αραβικά κόμματα, είναι τρίτο κόμμα. Υπολογίζω ότι θα πάρει 13 έδρες. Συμμετέχει το Χατάσι, είναι το αριστερό κίνημα το οποίο λειτουργεί με κύριο άξονα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ. Είχε μέχρι τώρα 2-3 βουλευτές. Έχει και πρέπει να πω Ισραηλινούς Εβραίους, δεν είναι μόνο Άραβες που συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα, και μαζί με τα άλλα αραβικά κόμματα συνίσχυσαν την κοινή λίστα, και είναι σημαντικό το ότι είναι τρίτη πολιτική δύναμη. Αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα είχαν εκπροσωπήσει στη Βουλή, και για πρώτη φορά δίνουν έντονα την παρουσία τους οι Άραβες, οι οποίοι διαμένουν στο Ισραήλ στις εκλογικές διαδικασίες, και για πρώτη φορά δείχνουν έτσι ισχυρή παρουσία στην κρίση στο Ισραήλ. Κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη προσέλευση σε εκλογές από το 99 οι αναλυτές. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, δείχνει για μια ακόμη φορά το πολύ σκληρό του πρόσωπο το Ισραήλ, που δεν σας αφήνει να πάτε στη Γάζα. Και το σήμερα και θα κάνουμε ακριβώς επαφές και νοσοκομεία με εκπροσώπους των ΕΕ, με εκπροσώπους οργανώσεων μη κυβερνητικών εδώ στο Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θα έχουμε όμως σήμερα και συναντήσεις με τον πρόεδρο του, με τον εκπρόσωπο της ΦΑΤΑΧ του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβούλιο και άλλους εκπροσώπους κομμάτων. Με τον Σαούτ Ερεκάτ. Ο Σαούτ Ερεκάτ είναι ο διαπραγματευτής, ο Παλαιστίνιος. Αυτός εδώ και πολλά χρόνια είναι ίσως ο πιο ειδικός στην Παλαιστίνη, που μπορεί να μας ενημερώσει το τι γίνεται, πώς προχωρούν, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα σε ό,τι αφορά τη λύση του Παλαιστινιακού προβλήματος, αλλά και την ανάγκη για αναγνώριση της ανεξάρτησης του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Θα έχουμε επίσης με τον υπεύθυνο των διεθνών σχέσεων, τον Απίλ Φατάχ, και ενδεχομένως, αυτό δεν είναι σίγουρο, διότι αναμένουμε, αντιλαμβάνεστε ότι άλλαξε το πρόγραμμα μας. Διότι θα σκεφτόμαστε την Γάζα και σήμερα άλλαξε το πρόγραμμα. Ενδεχομένως σήμερα να έχουμε συνάντηση και με τον πρόεδρο Αμπού Αμπάς. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Σιλικιώτη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να, είστε καλά. Να πούμε, κυρίες και κύριοι. Τέσσερις βουλευτές έχει το κόμμα Χατάζ και όχι τρεις. Εντάξει, ακούσατε κι εσείς, για μια ακόμη φορά το Ισραήλ αρνείται σε ευρωβουλευτές να πάνε στην Γάζα. Είπα και πριν ότι μόνο έτσι μπορεί κανείς να διαπιστώσει την πραγματική διάσταση των πραγμάτων, την ανθρωπιστική καταστροφή και όχι μόνο. Και εδώ λογικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εδώ που φαίνεται, αν μου επιτρέπετε, και υποκρισία, που ακολουθούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί επιτρέπει στο Ισραήλ να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Και θα ανέμενε κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει πολύ πιο δυναμικά, το να απαγορεύει σε επίσημη αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών να μπαίνει στη Γάζα. Το γιατί νομίζω όλοι μπορείτε να το αντιληφθείτε. Έχουμε τώρα τον Υπουργό Εμπορίου. Κύριε Λακχοντρίπη, καλημέρα. Κυρία Γεωργίου, καλή σας μέρα. Θα ακούγαμε πείμα, αλλά το προλάβαμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να πουλούμε φυσικό αέριο. Μπαίνουμε σε άλλη φάση, έτσι. Μπαίνουμε πράγματι στη φάση της εκμετάλλευσης, από τη φάση της έρευνας, κυρία Γεωργίου, για πρώτη φορά. Αλλά να τονίσω βεβαίως ότι υπάρχουν αρκετά βήματα τα οποία θα πρέπει να ανακαλύψουμε, έτσι, για αρκετή απόσταση. Με την κυριότερη να είναι βεβαίως οι εμπορικές συμφωνίες που θα πρέπει να συναυθούν.
Ωραία. Είχαμε πριν και τον κύριο Σιλικιώτη και τον κύριο Κασίνη. Είναι θετική εξέλιξη, λένε και οι δυο. Καλή η αγορά η Αίγυπτος. Όμως και πάλι, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σιλικιώτης έθεσε το θέμα του τερματικού. Αλλά έτσι, προτού πάμε σε αυτά, πείτε μας λίγο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και τώρα, από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά αναμένουμε, όπως μας ενημέρωσε και η εταιρεία χθες, αναμένουμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, την ανακήρυξη του κοιτάσματος ως εμπορεύσιμο και την κατάθεση του σχεδίου ανάπτυξης για το Αφροδί. Αυτά είναι τα πρώτα δύο βήματα, τα οποία αναμένουμε, όπως μας ενημέρωσε η εταιρεία, να γίνουν τις επόμενες, από τον αμέσως επόμενο καιρό. Βεβαίως θα αρχίσουν παράλληλα και οι συζητήσεις για τις εμπορικές συμφωνίες, είτε αυτές αφορούν την αγορά της Αιγύπτου, είτε αυτές αφορούν την αγορά της Ιορδανίας, είτε και της Κύπρου, γιατί θα πρέπει να δούμε και τις δικές μας ανάγκες σε φυσικό αέριο. Και μπορούμε να το κάνουμε έτσι. Συζητούσαμε και πριν, η αρχή ηλεκτρισμού έχει εκείνες τις μονάδες που τις επιτρέπουν να κάνει χρήση φυσικού αερίου. Οπότε θα ανασάνουμε λίγο. Προσπαθήσαμε αρκετών καιρών τώρα με την ενδιάμεση λύση. Δηλαδή την ενδιάμεση με την αγορά τρίτο, φτάνουμε πλέον στο σημείο που θα είναι ενδεχομένως και η μόνιμη λύση, αν προκύψουν καλές τιμές. Από ό,τι φαίνεται θα προκύψουν, γιατί αυτό το πράγμα θα δώσει και όχι μόνο αυτό που είπατε, δηλαδή ανακούφιση στα νοικοκυριά, αλλά θα βοηθήσει και την οικονομία οριζόντια να είναι πιο ανταγωνιστική. Mm-hmm. Και αυτό που είπατε πλέον, το επόμενο στάδιο και τα οικονομικά θέματα και τα λοιπά, και τα στάδια παραγωγής, αντιλαμβάνομαι τώρα θα αποφασιστεί πώς θα μεταφέρεται, αν είναι αγωγή, αν είναι πλωτές μονάδες. Αυτό είναι τώρα που θα εξετάζεται. Αυτό ουσιαστικά έχει ήδη καθοριστεί, ότι θα γίνει μια πλωτή μονάδα παραγωγής. Να το διαχωρίσω από την πρώτη μονάδα νοικοποίησης που συζητιόταν αρκετών καιρών τώρα. Πρωτή μονάδα παραγωγής, όπου θα επεξεργάζεται το φυσικό αέριο και μετά θα το διοχετεύει διαμέσου υποθαλάσσιων αγωγών στις διάφορες αγορές. Αυτή είναι σε πολύ μεγάλη συντομία η λύση που αναμένουμε να μας καταθέσουν οι εταιρείες, την οποία βεβαίως έχουμε το περιθώριο να τη δούμε, να την εγκρίνουμε, και αν την εγκρίνουμε θα προκύψει άδεια εκμετάλλευσης για 25 χρόνια. Έστω. Αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Υπουργέ, στο παιχνίδι, να το πούμε έτσι απλά, είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία, έτσι, δεν έχουμε άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ναι, είναι οι δύο αγορές οι οποίες φαίνεται να υπάρχει αρκετή ζήτηση. Οι συζητήσεις με την Αίγυπτο είναι αρκετά προχωρημένες. Αλλά σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ναι, αυτές είναι οι δύο που είναι στο παιχνίδι. Ωραία. Η British Gas, ακούσαμε χθες από τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, που είπε ότι θα μπορούσε να απορροφήσει φυσικό αέριο από το Αφροδίτη. Βέβαια, είπε και για το Λεβιάθαν, αλλά μας ενδιαφέρει η Αφροδίτη. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή η δήλωση, κύριε Υπουργέ? Η British Gas ήταν μια από τις εταιρείες τις οποίες συνομιλούμε εδώ και αρκετών καιρών. Είναι ο διαχειριστής του τερματικού υγροποίησης στην Αίγυπτο, του ΙΤΚΟ. Του ΙΤΚΟ, ακριβώς. Και θέλει ποσότητες για να μπορεί και να. Και θέλει ποσότητες, διότι υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο ίδιος χτες, υπολειτουργούν το τερματικό τους, γιατί όλο το φυσικό αέριο, σχεδόν όλο το φυσικό αέριο, το αιγυπτιακό, διοχετεύεται στην εσωτερική αγορά. Έχουν απαγορευτεί εξαγωγές. Ακριβώς λόγω της μεγάλης έλλειψης και του γεγονότος ότι έχει πέσει πάρα πολύ η παραγωγή φυσικού αερίου από γηγενή κοιτάσματα της Αιγύπτου, κάτι που προσπαθεί τώρα και ο ομολογός μου να ανακάμψει. Λοιπόν, είπαμε και πριν, και οι δύο είπαν ότι είναι και ο κύριος Κασίνης και ο κύριος Σιλικιώτης θετική εξέλιξη, παρόλο που ο κύριος Σιλικιώτης είπε ότι αργήσαμε λίγο, αλλά έγινε, λέει, μπορούσε να γίνει και ένα χρόνο πριν. Έθεσε όμως και το τερματικό, δεν πρέπει, λέει, να το αφήνουμε πίσω, κύριε Υπουργέ. Είναι σημαντικό, πρέπει να προχωρήσουμε, λέει, με το τερματικό. Ο κύριος Σιλικιώτης είναι ορθός ότι είναι στους σχεδιασμούς μας, αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα προκύψουν και πώς θα προκύψουν και πόσο μεγάλες θα προκύψουν επόμενες ανακαλύψεις. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριχτούμε μόνο στην Αφροδίτη για να κάνουμε τερματικό. Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν μπορούμε να στηριχτούμε. Οπότε για την Αφροδίτη είχαμε όλες τις επιλογές ενώπιό μας, όπως θα τις έχουμε και σε μελλοντικές πιθανές ανακαλύψεις. Δηλαδή, αν έχουμε καινούργιες ανακαλύψεις, θα έχουμε ξανά τις ίδιες επιλογές που θα πρέπει να εξετάσουμε για τη βιώσιμότητά τους. Δηλαδή, χερσαίων τερματικών, πλωτή,
συμπιεσμένων περιφερειακές αγορές κτλ. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω. Πέφτουν κάποιες υπογραφές σήμερα με την Total. Τι είναι αυτό το θέμα, το γράφει ο Φιλελεύθερος. Είναι, κυρία Γεωργίου, το κλείσιμο της υπόθεσης Total που είχε αρχίσει πριν μερικούς μήνες. Για το 11. Για το τεμάχιον 11. Είναι το αναθεωρημένη σύμβαση που θα τους επιτρέψει να κάνουν περισσότερες γεωλογικές, γεωφυσικές έρευνες για να αξιολογήσουν καλύτερα το δυναμικό του τεμαχίου 11. Καλή σύμβαση. Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ. Θα έλεγα ότι ολοκληρώνεται ουσιαστικά σήμερα. Είχαν γίνει συζητήσεις μετά από τις πολιτικές αποφάσεις, τις οποίες γνωρίζετε. Είχαν γίνει συζητήσεις σε νομικό επίπεδο να εξευρεθούν να συμφωνηθεί το νομικό κείμενο ουσιαστικά. Έχει γίνει αυτό και σήμερα υπογράφεται το αναθεωρημένη σύμβαση. Ωραία. Αν σας ζητούσα έτσι να μου κάνετε μια πρόβλεψη πότε θα βάλουμε χρήματα στην τσέπη από όλο αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ, θα είναι εύκολο να το πούμε. Ναι, να σας πω ότι ο υπολογισμός μας αυτή τη στιγμή βεβαίως θα εξαρτηθεί πότε θα πάρθει η τελική επενδυτική απόφαση. Έχω πει για τις εμπορικές συμφωνίες, πρέπει να βρεθούν οι χρηματοδότες των έργων και να προχωρήσουν, αφού αν πάρθει η τελική επενδυτική απόφαση στους επόμενους 12-18 μήνες, τότε μιλάμε για την περίοδο 18-20 τα πρώτα έσοδα. Αλλά να πω ότι όταν προχωρήσουμε με αυτά τα έργα, κυρία Γεωργίου, θα είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στη Δημοκρατία, οπότε και από εκεί θα προκύψουν ωφέλη, όπως βεβαίως θα προκύψουν και από μια πιθανή έλευση του δικού μας πλέον φυσικού αερίου στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, το 18 με 20 αναμένονται τα πρώτα έσοδα. Για να δούμε. Και για να δούμε, έχει έτσι ο λαός εναποθέτει πολλές ελπίδες σε αυτή την ανακάλυψη. Υπάρχουν προσδοκίες. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα θέματα και βέβαια στην κατάληξη θα έχει και το θέμα του τερματικού, αν θα γίνει τελικά ή όχι. Τον Βάρναλη θα τον ακούσουμε, ενώ το πείμα του, γιατί απαγγέλει αυτό το πείμα ο μεγάλος Μάνος Κατράκης. Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, μες σε καπνούς και σε βρισχές, απάνους τρίγκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε ψές, εψές σαν όλα τα βραδάκια, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι τη ζωή. Όσο κι ο νους αντιρανιέται, άσπρην ημέρα δε θυμιέται. Ήλια και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, της αυγής κροκάτη γάζα, γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπεται, σβήνεται μακριά μας, χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας. Φταίει το ζαβό το ριζικό μας, φταίει ο Θεός που μας μισεί, φταίει το κεφάλι το κακό μας, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιος φταίει, κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα εμείς κυφτοί, σαν τα σκουλίκια κάθε φτέρνα όπου μας έβρει μας πατεί. Βιλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο με νεανική ψυχή. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Τρίφωνος. Καλή σας μέρα, κύριε Τρίφωνος. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έτσι, μια ψηλό ανησυχία μας διακατέχει από χθες, κύριε Τρίφωνος. Ακούσαμε το Γενικό Αλεκτήτα στην Βουλή. Παρουσίαζε έτσι τις οικονομικές καταστάσεις του Υπουργείου Εργασίας και βεβαίως το δικό σας τμήμα. Και ακούμε για άλυμα 50 εκατομμυρίων, κύριε Τρίφωνος. Έτσι είναι τα πράγματα.
Εγώ πάντως ξέρεις κοιμήθηκα ήσυχα, πολύ ήσυχα, διότι ακριβώς ξέρω και γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αναλογιστικές εξαίσεις, οι οποίες έχουν γίνει η τελευταία ειδικά με πάρα πάρα πολύ αυστηρούς όρους, τους οποίους έχει θέσει η Τρόικα. Το αποτέλεσμα της αναλογιστικής εξαίσης το έχει ελέξει η Τρόικα και όχι μόνο. Άρα έχοντας υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα καταδεικνύει ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο μέχρι το 2060, θεωρώ ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας. Εκείνο το οποίο θα έλεγα εγώ ήταν ότι ο γενικός λογιστής έχει διαπιστώσει το αυτονόητο, δηλαδή ότι το 2013 ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη χρονιά και για τους εργαζομένους και για τους εργοδότες και για τα άτομα τα οποία έπαιρναν παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα ενεργειακό, είχαν αυξηθεί κατακόρυφα. Άρα από τη μια πλευρά ήταν αυξημένα τα έσοδα, τα έξοδα, δηλαδή το ποσό που δίδαμε σαν παροχή είτε για ενεργειακό είτε για συντάξεις και για τα άλλα ταμεία όπως είναι ο πλεονασμός, και από την άλλη πλευρά τα έσοδα ήταν μειωμένα, διότι αρκετός κόσμος δεν έβαζε πλέον εισφορές, είχε βγει σε ανεργία, οι μισθοί άρχισαν να μειώνονται, άρα τα ποσά πάνω στα οποία πληρώνονταν εισφορές ήταν χαμηλότερα. Και ας μην ξεχνάμε ότι το 2013 υπήρχαν πάρα πολλοί περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές, άρα ακόμα και επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τη δυνατότητα και εκ των πραγμάτων διαπιστώθηκε ότι πλήρωσαν μετά όταν χαλάρωσαν οι περιορισμοί το 2014, το 2013, διότι γι' αυτό το έτος είναι η έκθεση του Γενικού Ελεκτή, φαίνεται ότι δεν είχαν πληρώσει. Άρα αυτό το δηλαδή μπορεί να καλύφτει και αυτό το ποσό μετά. Και αυτό το φαίνεται για να αναφερθώ, αν θέλετε, στα προκαταστικά αποτελέσματα για το 2014, ναι, που το ποσό αυτό είναι με ένα αρνητικό, αλλά πολύ πολύ λιγότερο, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Αυτό λένε τα προκαταστικά αποτελέσματα. Και να πω και κάτι τελευταίο, έτσι, μια και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, ότι με βάση την αρχιτεκτονική, αν θέλετε, που είναι χτισμένο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που είναι ένα αναλογικό σύστημα, επειδή ακριβώς το αναλογικό σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται το 1980, αναμένεται να οριμάσει πλήρως την επόμενη δεκαετία, σε 10 περίπου χρόνια. Οπότε σταδιακά και μέχρι τότε οι δαπάνες τους θα αυξάνονται. Είναι κάτι το οποίο το έχουν υπόψη οι αναλογιστές, το έχουν υπόψη αυτοί οι οποίοι έχουν με επιστημονικές μεθόδους καθορίσει πόσο πρέπει να είναι το ύψος των εισφορών για να μπορεί το ταμείο να πληρώνει αυτά που προνοεί η νομοθεσία. Άρα αυτό είναι δεδομένο, ότι στη μεριά των εξόδων λόγω ορίμασης του αναλογικού θα υπάρχει μια συνεχή σταδιακή μικρή αύξηση κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ναι, αυτό το λέγαμε. Είμαστε νεαρή δημοκρατία και το λέγαμε ότι ήταν δυστυχώς έτσι πιο άτυχοι αυτοί που παίρνουν τώρα τις συντάξεις ή που τις έπαιρναν και πιο πριν, γιατί δεν είχε οριμάσει, λέτε κι εσείς, όλο αυτό. Άρα, αυτό που είπε ο Γενικός Ελεγκτής για το 2013 ήταν λιγότερα αυτό, τα έσοδα. Που είπε ήταν ακριβώς μόνο για το 2013. Δεν μιλούσε για το αποθεματικό ή για κάτι άλλο. Μιλούσε για εισπράξεις και έξοδα το 2013. Αυτά τα 50 εκατομμύρια που δώσαμε, ας πούμε, το 2013. Και κάτι άλλο, αν θέλετε, το οποίο αναφέρει στην έκθεση του ο Γενικός Ελεκτής και δεν το έχω πει. Επίσης, λόγω της μείωσης των επιτοκίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσό των τόκων που έπαιρνε το Ταμείο, διότι η μέθοδος υπολογισμού, καθορισμού αν θέλετε, του επιτοκίου είναι συνδεδεμένη άμεσα με την διακύμανση των ευρωπαϊκών επιτοκίων, επειδή λοιπόν υπήρχε μια πτωτική τάση πανευρωπαϊκά, μειώθηκε και το επιτόκιο που ελάβανε το Ταμείο για τα 7-7,5 δις ως έσοδο, άρα ήταν μια
ένας άλλος παράγοντας που μειώθηκαν τα έσοδα. Ωραία. Κύριε Τρυφώνος, αυτά τα 50 εκατομμύρια που είναι, ας το πούμε, η διαφορά για το 2013, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λέτε και εσείς μετά που έγιναν οι χαλαρώσεις και κάποιοι εργοδότες έδωσαν χρήματα, έχει καλυφτεί, ας πούμε, αυτό το κενό ή παραμένει ότι χάσαμε, ας πούμε, το 2013. Μα δεν είναι κενό. Δεν είναι κενό. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Και είναι βιώσιμο το ταμείο μέχρι το 60, λέτε. Ναι, αυτό το ποσό, εκείνο το οποίο έγινε στην πραγματικότητα, ήρθε η κυβέρνηση από τα οφειλόμενα ποσά στο ταμείο και έδωσε αυτά τα 50 εκατομμύρια, άρα το χρέος της κυβέρνησης προς το ταμείο μειώθηκε κατά 50 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Σίγουρα όμως, σίγουρα για να δώσουμε μια σφαιρική εικόνα, είναι αυτονόητο ότι αυτό επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά, τα οικονομικά του κράτους. Mm-hmm. Άλλο θα ήταν αν το ταμείο είχε πλεονάσματα. Ναι. Ωραία. Κρατάμε όμως αυτό που λέτε ότι είναι βιώσιμο το ταμείο μέχρι το 60. Σίγουρα. Σίγουρα και αυτό λέω έχει πιστεί η Τρόικα. Και με αυτή την ευκαιρία να σας πω κάτι. Την ερχόμενη εβδομάδα τη Δευτέρα πηγαίνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, όπου εκεί όλες οι χώρες μέλη θα εξεταστούν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλες χώρες μέλη για το τι πρέπει να κάνουν και τι έκαναν για να διασφαλίσουν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες συντάξεις. Λοιπόν, η Κύπρος θα έχει κάνει όλα εκείνα τα βήματα που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχει κάτι που θα μας εξετάσουν φέτος, διότι το σύστημα μας θεωρείται και από αυτή την Επιτροπή πλήρως βιώσιμο. Mm-hmm. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε και επί προηγούμενης διακυβέρνησης έγιναν πολλές προσπάθειες για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιστράφηκαν πολλά εκατομμύρια πίσω στο Ταμείο. Συνεχώς οι κυβερνήσεις έπιαναν από αυτό το Ταμείο. Θεωρώ ότι πρώτης θα είναι θέμα κοινωνικών εταίρων. Mm. Οι κοινωνικοί εταίροι θεωρούν ότι είναι ένα ταμείο που ανήκει σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό συμβάλλουν με τρόπο καταλυτικό στην ενίσχυση του, στη θωράκιση του, στην ενδυνάμωση του και γιατί όχι εκεί και όταν επιτρέπεται και είναι στοχευμένο και δικαιολογημένο και στην πιο στοχευμένη παροχή ωφελημάτων από αυτό. Είσαστε, κύριε Τρύφωνος, ίσως η πιο ευαίσθητη μαζί με τα θέματα υγείας, η πιο ευαίσθητη υπηρεσία του κράτους. Είστε επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας σήμερα που τόσος κόσμος είναι άνεργος ή περιμένουν πλεονάζων ή και συνταξιούχοι. Αλλά να πάρουμε το θέμα των ανέργων. Φωνάζει, κύριε Τρύφωνος, και νομίζω το ακούτε κι εσείς, φωνάζει ο κόσμος ότι αργούν να πάρουν το ανεργιακό. Τώρα έχουμε το παράδειγμα, ας πούμε, των ξενοδόχων που θα πάνε και 24 του μήνα σε εκδηλώσεις. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, αλλά είναι και το ανεργιακό. Κάνουν λόγο για 3, για 4 μήνες που περιμένουν να πληρωθούν. Γιατί αυτό, κύριε Τρυφώνος? Επιτρέψετε μου να πω ότι πάντοτε, ειδικά για το ανεργιακό, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Γίνονταν μετακινήσεις προσωπικού από άλλους κλάδους που ίσως να μην ήταν τόσο επίγον να πάρει άμεσα ο κόσμος στην παροχή του κλπ. Για να είμαστε όσο το δυνατό πιο έγκαιρα να δίνουμε την παροχή του επίδομα, του ανεργιακού επίδομα. Την περίοδο των γιορτών, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, ακούσατε κανένα παράπονο? Ο λόγος που δεν ακούσατε παράπονο δεν είναι τυχαίος. Είναι ότι έγιναν πάρα πολλές ενέργειες και έγκαιρα δίναμε το ανεργιακό. Είναι αλήθεια ότι λόγω του ότι μετά τις γιορτές κάποια άτομα τα οποία ενίσχυαν τους τελευταίους μήνες το τμήμα μας και αναφέρομαι σε μερικές δεκάδες άτομα τα οποία είχαν προσληφθεί για εξάμηνη περίοδο για να αποκτήσουν εργασιακή πείρα με τα σχέδια της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτά λοιπόν τα άτομα μετά τις γιορτές, τώρα πριν λίγες εβδομάδες, έχουν ολοκληρώσει την εξάμηνη κατάστησή τους. Άρα λοιπόν, ο Υπουργός, βλέποντας μόλις την πληροφορήσαμε για αυτό το γεγονός, άμεσα έχει τροχοδρομήσει τις διαδικασίες εκείνες που θα επιτρέψουν την ενδυνάμωση της τελέχωσης με διάφορους τρόπους, ούτως ώστε τις προσεχείς εβδομάδες σταδιακά να μειώνεται η περίοδος αναμονής. Όμως για να μην σχηματίζεται η οποιαδήποτε λασσασμένη εντύπωση, να πω ότι κάποιο πρόβλημα, και το αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μόνο αναφορικά με την πρώτη πληρωμή, διότι αν κάποιος μείνει άνεργος, ναι, το θέμα είναι η πρώτη, ναι, ότι αργείται πολύ. Ολόκληρη την περίοδο, ακριβώς, ναι. Ολόκληρη την περίοδο και δικαιούται για 6 μήνες,
να πω ότι σήμερα που μιλάμε για εκείνο ο οποίος έχει ήδη πληρωθεί την πρώτη πληρωμή και θα πάρει τη δεύτερη ή την τρίτη, εξετάζουμε αυτούς που υπογράψαν για τελευταία φορά Φεβράριο ή Μάρτι. Αμάς τι τώρα έχουμε. Ναι, δηλαδή, είναι αλήθεια. Η πρώτη πληρωμή είναι το πρόβλημα. Ότι περνά πολύ καιρό και ο κόσμος εκεί περιμένει. Είναι αλήθεια ότι αυτό που λέχθηκε είναι ότι. Δεν φτάνει τους 4 μήνες σε καμιά περίπτωση και αυτό σας το λέω υπεύθυνα. Όχι 4. 3 πώς είναι, όχι, ας πούμε. Περίπου. Είναι περίπου κάπου εκεί. Είναι αλήθεια. Διαμαρτύρονται και οι συντεχνίες, κύριε Τρέφωνος. Με τη μέρα αυτή η καθυστέρηση θα μειώνει. Διαμαρτύρονται και οι συντεχνίες ότι η αλήθεια είναι ότι το περισσότερο πρόβλημα είναι με αυτά τα 3 ε, τουλάχιστον εγγυημένο εισόδημα, ότι πήγαν όλοι εκεί και ασχολούνται με αυτό το θέμα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τα ανεργιακά. Συμμερίζεστε και είχαμε και το μέα κούλπα, βέβαια, χθες από την Υπουργό Εργασίας στην Επιτροπή, ότι ήταν λάθος να εξαγγείλει εξέταση όλων των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν είμαι αρμόδιος. Βέβαια, γι' αυτό δεν, γι' αυτό δεν είστε εσείς. Αλλά μήπως είναι αυτό ένα πρόβλημα. Εκείνο το οποίο υπεύθυνα μπορώ να πω και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, είναι ότι είναι καθημερινή έγνοια της Υπουργού να μειώσει τις καθυστερήσεις, διότι ακριβώς παίρνει το στίγμα του κόσμου, το νιώθει τον κόσμο και πονάει τον κόσμο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για εξέταση, είτε αυτό λέγεται ανεργιακό, είτε αυτό λέγεται ψηλό. Όμως, για να δώσουμε την πλήρη εικόνα, τη σφαιρική εικόνα, δεν σημαίνει ότι η όποια καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στην στελέχωση. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές, ο λόγος που καθυστερεί κάποια αίτηση δεν την έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου που εξετάζουν την αίτηση, αλλά κάποια άλλη, είτε ο ίδιος ο αιτητής, είτε κάποια έγγραφα που περιμένουμε ιδιαίτερα για το ΕΕΕ, που είτε αυτό θα έρθει από μια εμπορική τράπεζα ή που κάπου αλλού. Ή κάποιες διευκρινήσεις τις οποίες δεν υπάρχουν στην αρχική αίτηση την οποία έχει υποβάλει ο αιτητής του ΕΕ. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία μια μεγάλη ομάδα ατόμων που ουδέποτε στο παρελθόν δικαιούνταν αυτή την σανίδα βοήθειας και επιβίωσης, την δικαιούνται για πρώτη φορά και την παίρνουν. Όσον αφορά τις αιτήσεις οι οποίες ακόμα δεν εξεταστήκαν και μιλάτε για καθυστέρηση, αυτές οι αιτήσεις είναι είτε για χάμηλους συνταξιούχους είτε για άτομα που επέρναν δημόσιο βοήθημα και εξακολουθούν να το παίρνουν. Άρα και αν ακόμα ολοκληρωνόταν σήμερα η εξέταση, δεν θα άλλαζε κάτι δραματικά. Ναι, σίγουρα μπορεί να υπήρχαν κάποιες διαφοροποιήσεις στο ποσό που λάβαναν, διότι είναι πολύ πιο στοχευμένο. Η νέα νομοθεσία για το ΕΕΕ λαμβάνει σφαιρικά όλη την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ατόμου, του αιτητή, του νοικοκυριού. Άρα είναι πολύ πιο κοντά το ποσό που λαμβάνει στο ποσό των πραγματικών του αναγκών, διότι αυτό έχει υπολογιστεί, καθοριστεί και περιοδικά επανεξετάζεται με βάση τις πιο σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους οι οποίες υπάρχουν. Όμως αυτά τα άτομα εξακολουθούν και παίρνουν, και το τονίζω και το υπογραμμίζω, τα ποσά. Ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνος. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ευχαριστώ και σε εσάς. Ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μας ακούει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, κύριε Φαγκοντή. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πάντως είπε μια κούλπα χθες η Υπουργός Εργασίας για το θέμα ότι είπε για το A3Ε ότι παραδέχθηκε όταν λάθος να εξαγγείλει η εξέταση όλων των αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε μια τριμηνία. Αυτό που έπρεπε να παραδεχθεί, κυρία Γεωργίου, Υπουργός, είναι ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η μεγάλη επαναστατική μεταρρύθμιση όπως την έχουν ονομάσει, έχει μετατραπεί από θησαυρό σε άνθρακα. Αυτό αποδεικνύεται μέχρι σήμερα. Και συγκεκριμένα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτητών, οι 17.000 αιτήσεις που έγιναν, οι οποίοι δεν είχαν εισοδήματα, ήταν άνεργοι, είτε ήταν εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα, είτε αυτοεργοδοτούμενοι,
μόνο το 25% από αυτούς έχουν ήδη εγκριθεί. Έχουν πάρει μόνο ουσιαστικά ένα ποσό. Δεν έχουν πάρει ούτε και τα αναδρομικά τους, τα οποία δικαιούνται, ενώ η Βουλή ψήφισε συγκεκριμένο νόμο πάρα πολύ έγκαιρα. Επίσης, θέλουμε να σημειώσουμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός δεν έχει πάρει ακόμα καμία απάντηση, ενώ είχε κάνει αίτηση από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο και βρισκόμαστε στο Μάρτιο, 6 μήνες μετά, και δεν έχουν πάρει καμία ακόμη απάντηση. Υπάρχουν δε περιπτώσεις που λήφθηκε αρνητική απάντηση, έγιναν ενστάσεις, αλλά δυστυχώς ούτε και οι ενστάσεις έχουν εξεταστεί. Έχω συνομιλήσει με την Υπουργό πάρα πολλές φορές για το θέμα αυτό, διότι τα παράπονα είναι καταιγιστικά. Καθημερινά δέχομαι πάνω από 20-30 τηλεφωνήματα από αιτητές ελάχιστο εγκυμένου εισοδήματος. Οι απαντήσεις είναι ότι υπάρχει πρόβλημα προσωπικού από τη μια. Το δεύτερο είναι το μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο χρειάζεται βελτίωση, τόσο όσον αφορά το θέμα των αναδρομικών, όσον αφορά και την εξέταση των εστάσεων. Υπάρχει όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος, ο οποίος έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Ούτε και η αρχή ηλεκτρισμού περιμένει, γίνεται αποκοπή ρεύματος, δεν μπορούν να έχουν τα προστοζήν αυτές οι οικογένειες, με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Γι' αυτό, από τη στιγμή που ο Υπουργός έχει παραδεχθεί το πρόβλημα, έχει γίνει το mea culpa, τουλάχιστον. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι καλό, είναι σημαντικό, το λέγαμε και χθες, ναι, με τον Άλπρη. Είναι σωστό να, πρέπει να υποθεί συγγνώμη. Όταν λέγεται το συγγνώμη, πρέπει να χαιρετίζεται. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς λέμε επιτέλους έγινε αυτή η παραδοχή. Ναι. Καλώς έγινε και τη χαιρετίζουμε. Από την άλλη όμως, δεν φτάνει το να παραδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε και τη θεραπεία. Γι' αυτό η δική μας πρόταση, η δική μας εισήγηση είναι ότι έστω με κατεξαίρεση ποσά θα πρέπει αυτές οι οικογένειες να στηριχθούν. Σε ένα μήνα βρισκόμαστε στο Πάσχα. Είχε λεχθεί ότι τα Χριστούγεννα δεν θα μείνει καμιά οικογένεια χωρίς εισόδημα. Έμειναν πολλές οικογένειες χωρίς εισόδημα. Έρχεται το Πάσχα. Ελπίζομαι στο Πάσχα να μην έχουμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Να στηριχθούν οι οικογένειες αυτές. Ευθύνη της καθυστέρησης είναι του κράτους, είναι της κυβέρνησης. Δεν είναι των αιτητών οι οποίοι έγκαιρα υπόβαλαν τις αιτήσεις τους. Μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις φυσικά αιτητών που δεν συμπλήρωσαν σωστά τα στοιχεία κλπ. Τους τα ζήτησαν, τα υπόβαλαν. Όμως και πάλι δεν μπορεί κανείς να περιμένει. Γι' αυτό προτίθεμαι ως πρόεδρος της Επιτροπής να επαναφέρω το θέμα πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Θέλουμε λύσεις από την κυβέρνηση. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει και με το ίδιο τον νόμο. Εμείς ως Αγγέλ είχαμε τηρήσει αποχή. Διότι ναι, από τη μια λέμε και συνεχίζουμε να λέμε ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή στον νόμο περί δημοσίου βοηθήματος, όμως από την άλλη το υφιστάμενο νομοσχέδιο όπως έχει δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόνοια όπως υπάρχει στον νόμο για 100.000 ακίνητη ιδιοκτησία πέραν της πρώτης κατοικίας και κάποιος να μην μπορεί να είναι δικαιούχος. Όταν αυτή η περιουσία μπορεί να είναι 100, μπορεί να είναι 200, μπορεί να είναι 300, να είναι υποθηκευμένη στην τράπεζα. Και να μην μπορεί ο δανειζόμενος να εξυπηρετήσει το δάνειο του, που σημαίνει αυτή η περιουσία δεν του ανήκει, θα ανήκει στην τράπεζα. Και δεν κάνει που θα χάσει την περιουσία του, δεν είναι δικαιούχος ούτε σε ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Έχουμε άλλες περιπτώσεις όπου οικογένειες έχουν φοιτητές και υπάρχει πρόνοια των 5.000 καταθέσεων. Αν έχει κάποιος πάνω από 5.000, δεν είναι λήπτης, δεν είναι δικαιούχος. Πώς θα συντηρηθούν οι φοιτητές στο εξωτερικό ή και στην Κύπρο? Θα αναγκαστούν οι οικογένειες να τερματίσουν τη φοίτηση των παιδιών τους. Υπάρχει το θέμα με τα τετραγωνικά μέτρα για τις κατοικίες όταν υπάρχουν περιπτώσεις των μονήρι ατόμων. Μπορεί κάποιος να είναι μόνος ή μπορεί να χωρίσει από τον σύζυγο ή την σύζυγο ή να πέθανε ένας εκ των δύο, και επειδή στον νόμο λέει ότι αν είναι πάνω από 150 τετραγωνικά το σπίτι, να είναι κάποιος μονήρης, δεν δικαιούται σε ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, να χαλάσουν το σπίτι? Και άλλα πάρα πολλά προβλήματα υπάρχουν στον νόμο. Εμείς ως ΑΓΕΛ, εντοπίζοντας αυτά τα προβλήματα, ζητήσαμε και είχαμε συνάντηση με την Υπουργό, της οποίας της επιδώσαμε υπόμνημα με τις συγκεκριμένες μας θέσεις. Και ποια κατά την άποψή μας πρέπει να αλλάξουν στον νόμο για να καταστεί πραγματικό δίχτυ προστασίας. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, κυρία. Ελπίζω ότι μπορεί και οι ακροατές να λέει γιατί δεν μπορεί, προχωρείτε ως ΑΓΕΛ να καταθέσετε πρόταση νόμου. Δεν μπορούμε ως Βουλή, διότι θα επιφορτήσουμε τον προϋπολογισμό με επιπλέον δαπάνες
κάτι το οποίο είναι αντισυνταγματικό. Μόνο η κυβέρνηση μπορεί να φέρει νομοσχέδιο για βελτίωση και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και λοιπόν, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ουσιαστικά έχει καταστεί δούριος ύπος για μείωση των κοινωνικών παροχών και πρέπει να υπάρξει βελτίωση στον νόμο για να είναι πραγματικό το δίχτυ προστασίας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Λοιπόν, ο κύριος Τρίφωνος το ρωτήσαμε και για αυτό που λεκτής για την 50 εκατομμύρια που ήταν μείον το 13 το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εξήγησε, είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εξήγησε πως έχουν. Είναι βιώσιμο μέχρι το 60 το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για το ανεργιακό, εντάξει, είπε ότι δεν πάνε 4 μήνες, κανένας να δεν περνάνε 4 μήνες να πάρει ανεργιακό, είναι πιο λίγος ο χρόνος και προσπαθούν συνεχώς έτσι να σμικρίνουν αυτή την περίοδο. Τι λέτε εσείς για αυτό το θέμα? Πάντως ο κόσμος όλος φωνάζει, κύριε Φαγκοντή. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το θέμα της βιωσιμότητας. Είναι όντως σωστή αναφορά του κύριου Τρίφωνος ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι βιώσιμο μέχρι το 2060. Να πω ότι έγιναν έγκαιρα τροποποιήσεις και αλλαγές στον νόμο μέσα από την αναλογιστική μελέτη που έγινε, με αποτέλεσμα η νέα αναλογιστική μελέτη που έγινε το 2013 με έτος αναφορά το 2011 να καταδεικνύει ότι το ταμείο είναι βιώσιμο μέχρι και το 2060. Θα γίνει και μια νέα αναλογιστική μελέτη φέτος με έτος αναφορά το 2014 και θα δούμε ακριβώς την πορεία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι φυσικά σωστό ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο τέλος του 2013 αλλά και στο τέλος του 2014 για πρώτη φορά παρουσιάζει έλλειμμα. Και αυτό δημιουργεί κάποιους συνειρμούς. Δεν μπορεί, αν αυτή η κατάσταση συνεχίσει για τα επόμενα χρόνια, θα χρειαστούν πιθανόν κάποια μέτρα. Γι' αυτό πρέπει γερά. Και γι' αυτό είχαμε γράψει και στην Βουλή αυτό το ζήτημα, το είδαμε και στην Επιτροπή Εργασίας την Δευτέρα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμιά ανησυχία, κανένα πρόβλημα, όμως σίγουρα μέσα από τη νέα αναλογιστική μελέτη που θα γίνει θα δούμε ακριβώς ποια είναι η πορεία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από την άλλη, να σημειώσω ότι το πραγματικό αποθεματικό του Ταμείου είναι περιορισμένο. Είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια, είναι τα ποσά ουσιαστικά που είχε εμβάσει η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια σε δύο δόσεις των 200 εκατομμυρίων, ενώ το συνολικό αποθεματικό του Ταμείου είναι κοντά στα 7,5 δις. 7,3 δις περίπου, 7,1 δις είναι κατατεθειμένα στο Γενικό Λογιστήριο. Δηλαδή είναι δάνειο του Ταμείου προς το κράτος. Γι' αυτό και η πολιτική που ξεκίνησε επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια για σταδιακή επιστροφή των χρημάτων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει να χωρίσει. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα σιγά σιγά να επιστρέφονται χρήματα, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα πραγματικό αποθεματικό, όπως ήταν και η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για ένα δισεκατομμύριο τουλάχιστον. Και παράλληλα με αυτό, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταθέσει νομοσχέδιο για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί, ενώ είχε ετοιμαστεί νομοσχέδιο από το 2012, είχε γίνει και κάποια συζήτηση στο επίπεδο των κοινωνικών εταίρων και μέχρι σήμερα δεν είστε τίποτε ενώπιον της Βουλής. Και η πρόθεση, από ό,τι μας είπε το Υπουργείο, δεν υπάρχει πρόθεση από πλευράς του Υπουργείου για να ετοιμαστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Λοιπόν, να μείνουμε μέσα από τη συνεδρία της Επιτροπής, λήφθηκε ομόφωνη απόφαση ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα στην ετοιμασία νομοσχεδίου, το οποίο να κατατεθεί στη Βουλή. Προς τούτο έχω ετοιμάσει επιστολή, η οποία θα φύγει σήμερα προς τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με βάση τον νόμο είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσία για την διαχείριση του Ταμείου, ούτως ώστε το συντομότερο δυνατό να καταθέσει νομοσχέδιο για την επενδυτική πολιτική, ως επίσης και την σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής διαχείριση αυτού του αποθεματικού. Διότι δεν μπορεί ένας και μόνο άνθρωπος, όποιος και να είναι αυτός, ο εκάστοτε φυσικά Υπουργός Οικονομικών, να έχει την ευθύνη να διαχειρίζεται το μεγαλύτερο κοινωνικό ταμείο στην Κύπρο. Και επειδή η συνεισφορά είναι τριμερής των εργαζομένων, των εργοδοτών και της κυβέρνησης, σωστά είχε αποφασίσει ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη επιτροπή για τη διαχείριση αυτού του ταμείου. Γι' αυτό αναμένουμε από την κυβέρνηση σύντομα να καταθέσει νομοσχέδιο για να υπάρξει ρύθμιση της επενδυτικής πολιτικής του ταμείου. Όσον αφορά την αναφορά για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στο και να κλείσουμε, κύριε Φαγκοντή. Ναι. Κλείνομαι. Όχι, και δεν είναι μόνο στο ανεργιακό, είναι σχεδόν και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν είτε με πλεονασμό είτε με ασθένεια κλπ.
Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Χρειάζεται ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου και για να σταματήσει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση, διότι αυτός που είναι άνεργος θα έχει άμεση ανάγκη για να μπορέσει να ζήσει. Αυτός που είναι ασθενής χρειάζεται το επίδομα ασθενίας του για να μπορεί να περάσει την περίοδο στην οποία είναι άρρωστος, ως επίσης και αυτός ο οποίος έχει απολυθεί από τη δουλειά του χρειάζεται τον πλεονασμό του και δεν μπορούμε να έχουμε καθυστέρηση των 14-15 μηνών. Οφείλει και πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να πάρει μέτρα για ενίσχυση του τμήματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χωρίς να παρουσιάζεται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Μας ακούει ο Δημήτρης Αγάδης από την Τουρκία. Δημήτρη, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλή σας μέρα. Τι έχουμε, Δημήτρη, σήμερα? Έχουμε μια σημαντική δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού, ο οποίος ο κ. Νταούτογλου είπε ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Αντιθέτως, το κυπριακό είναι εύκολο να λυθεί. Αυτά είπε ο Τούρκος Πρωθυπουργός σε αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Χθες στην Άγκυρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου με αντιπροσωπεία, ο πρόεδρος συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Είχαν μία ώρα συνάντηση. Στη συνάντηση αυτή οι ευρωβουλευτές έθεσαν το ερώτημα εάν η αποχώρηση του κατοχικού στρατού αν μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα, αυτό το ερώτημα έθεσαν. Και ο κύριος Νταβούτογλου απάντησε ότι εάν είχε γίνει δεκτό το σχέδιο, αν τώρα δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση. Εμείς δώσαμε, είπε, τη γνωστή θέση της Άγκυρας, εμείς δώσαμε κάθε είδους υποστήριξη ώστε για να γίνει δεκτό το σχέδιο ΑΝΑΝ. Στην πραγματικότητα, είπε, το κυπριακό δεν είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, τουναντίον είναι εύκολο στη λύση του, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Αυτά είπε ο κύριος Νταβούτογλου στην αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις, αυτά τα έχουμε από τουρκικές κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει συνέντευξη ή κάποια δήλωση στον τύπο. Είναι διαρροή από κυβερνητική πηγή. Συνάντηση αυτή οι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν και στα προβλήματα δημοκρατίας και ελευθερίας τύπου που βλέπουμε παρουσιάζονται στην Τουρκία, τα οποία απέρριψε κατηγορηματικός ήταν ο Τούρκος Πρωθυπουργός, αρνήθηκε όλα αυτά. Νωρίτερα, σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο κύριος Νταβούτογλου αναφέρθηκε στο 2004 κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Είπε ότι κάποιες εφημερίδες τουρκικές έγραφαν για τη δυσαρέσκεια του στρατού και μιλούσε για στρατιωτικό πραξικόπημα. Είχαμε λοιπόν μετά από πολύ καιρό το κυπριακό στην Άγκυρα να συζητείται από την ομάδα των ευρωβουλευτών που συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Διαρροή λοιπόν από κυβερνητικές πηγές να κρατήσουμε από αυτή την πληροφορία, από αυτή την είδηση την δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού, του Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος είπε ότι η λύση του Κυπριακού είναι μια εύκολη υπόθεση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, ανοίγουμε και το αθλητικό παράθυρο. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, ελπίζω, κυρίες και κύριοι. Τι ξεκινάμε, Champions League ή Κουτσογκούμνη? Θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Ναι. Οι διαιτητές αποφασίζουν σήμερα τι θα κάνουν αν θα διαιτητεύσουν τους αγώνες το Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι μετά και τη νέα επίθεση
εναντίον του Λεόντιου Τράτσου, του διαιτητή. Τότε θα κάτσουν απόψε σε συνεδρία και θα αποφασίσουν. Υπάρχει και το ενδεχόμενο της επαόριστον αποχής, αφού αυτές οι ενέργειες δεν έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής και φαίνεται ότι τα πράγματα ολοένα και τα κρούσματα, τέλος πάντων, ολοένα και αυξάνονται. Ο κύριος Κουτσοκούμνης χθες δήλωσε στον Αντένα, χθες βράδυ, ότι σε περίπτωση που οι διαιτητές προχωρήσουν σε αποχή από τους αγώνες, τότε αυτή η ΚΟΠ θα συνεχίσει το πρωτάθλημα κανονικά χωρίς αυτούς. Άφησε να νοηθεί ότι θα φέρει ξενούς. Ναι, ποιοι θα το κάνουν τους αγώνες. Είπε ότι αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ο κύριος Κουτσοκούμνης βγάζει πορίσματα σε χρόνο ρεκόρ. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά αυτές οι ενέργειες, είπε, έγιναν και γίνονται με στόχο κάποιοι οπαδοί να καθυστερήσουν σκόπιμα το πρωτάθλημα, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ομάδων τους. Χωρίς, λέει, να ευθύνονται οι διοικήσεις των ομάδων. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, πώς μπορείς να ξέρεις ότι σίγουρα είναι κάποιοι που θέλουν να καθυστερήσουν και φωτογραφίζει αυτή τη στιγμή, φωτογράφησε το ΑΠΟΕΛ, το οποίο και αντέδρασε αμέσως με απάντηση, ναι. Και είπε ότι δεν περιμένει την αποθεραπεία κανένας παίχτη για να παίξει παιχνίδι. Ναι, δεν ξέρω τελικά τι παιχνίδια παίζονται γενικά στο χώρο του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Θα το πω έτσι χαρακτηριστικά, όπως το είπε ο κύριος Κουτσοκούμνης χθες βράδυ. Αυτές οι ενέργειες έγιναν και γίνονται είτε γιατί κάποιοι οπαδοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διαιτησίες που παίρνουν από τους συγκεκριμένους διαιτητές, είτε γιατί κάποιοι θέλουν να καθυστερήσουν το πρωτάθλημα για καμιά δύο εβδομάδες, ώστε κάποια αποθεραπεία να γίνει σε ποδοσφαιριστές των ομάδων τους ή να εξυπηρετήσουν συμφέροντα της ομάδων τους, εν αγνία βεβαίως των διοικούντων. Και είπε ότι είναι προσκεκλημένο στη σύσκεψη σήμερα του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου και αν αυτοί αποφασίσουν να μην συνεχίσουν τη διαιτησία για την ερχόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες εβδομάδες, τότε η μόνη επιλογή είναι να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα, λέει, χωρίς αυτούς. Και αντιλαμβάνομαι, τρέξε πρώτο από Έλληνα βγάλει ανακοίνωση, γιατί είναι η ομάδα που έχει πολλούς παίχτες που είναι, τέλος πάντων, έχουν πρόβλημα τραυματισμών. Ας μας πει και ποιος έκαψε το αυτοκίνητο του Τράτσου, να τελειώνουμε. Γιατί αυτή η κίνηση δείχνει ότι. Και εμείς ελπίζουμε μέσα από τις εκπομπές, κυρίως αυτές των ακροατών, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και κάποιοι χθες μας είπαν αυτό το πράγμα που είπε ο κ. Κουτσοκούμνης. Ότι ναι, για να καθυστερήσει το, αν είναι δυνατόν, δεν μπορείς να υιοθετήσεις αυτό το πράγμα. Εκτός αν ο πρόεδρος της ΚΟΠ ξέρει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, αν είναι οι οπαδοί ή αν είναι. Διότι να θυμίσω ότι. Είχε καταθέσει και ο κύριος Τράτσος στην υπόθεση Επαναγή και ο πρώτος που έτρεξε εκεί όταν έγινε αυτή η κακόβουλη ενέργεια ήταν ο Μάριος Παναγή. Οπότε στο μυαλό μου υπάρχουν πολλά σενάρια. Γιατί να είναι οπαδοί και να μην είναι κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι ακροατές, ίσως να έχουν και άλλοι, μπορεί να είναι και προσωπικό, λένε κάποιοι. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Σωστό. Το συνδέουν όμως με το ποδόσφαιρο. Μου κάνει εντύπωση πάντως που ο πρόεδρος, λέω, ίσως να ξέρει κάτι περισσότερο, είτε μέσα από τις πληροφορίες του στην αστυνομία. Δεν ξέρω. Πιάστε τους όμως. Πιάστε τους. Λοιπόν, πριν θρηνήσουμε και θύματα, ναι. Γιατί μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, σε κάποια στιγμή θα συμβεί το κακό. Και δεν κινδυνολογώ. Θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα συμβεί το κακό σε κάποια στιγμή. Πόσες φορές. Μια η μάνα, μια η γυναίκα, μια το παιδί, μια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, στις 7 οι διαιτητές θα συζητήσουν, έλπεις, κυρίες και κύριοι. Το άλλο το θέμα που βγαίνει είναι οριστικά, πάμε σε 14 ομάδες από τη νέα. Αποφασίσαμε, μάλιστα. Εμείς δεν αποφασίσαμε, εμείς ακούσαμε, μάθαμε, ενημερωθήκαμε. Επιβεβαιώνονται τα σενάρια που ήθελαν 14 ομάδες από το νέο πρωτάθλημα. Παρουσία του κυρίου Γιώργου Κούμα χθες, του κυρίου Ανθούλη Μιλωνάτου, Γενικού Διευθυντή της ΚΟΠ και τον αναπληρωτή Προέδρου της Ομοσπονδίας. Εκπροσωπήθηκαν η Αγία Νάπα, η Δόξο Ερμής, ο Εθνικός, η Νέα Σαλαμίνα, ο Θέλος Άρης, Παραλίμνη,
πάφους καθώς και εκπρόσωποι β' κατηγορίας. Άρα, Κατερίνα, τώρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα, μία ομάδα, η τελευταία, θα πάει διαβάθμιση και θα έρθουν πάνω τρεις. Έτσι αν δεν αλλάξει κάτι, Έλπις, αυτό ήταν το σενάριο που έπαιζε. Θα υποβιβαστεί η τελευταία, η 12η. Αυτό ήταν το σενάριο που έπαιζε πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Να υποβιβαστεί δηλαδή μια ομάδα και να ανέβουν τρεις πάνω. Η Πάφος που συμμετείχε στη χθεσινή σύσκεψη εξέδωσε ανακοίνωση και διαφωνεί με τον τρόπο που τέλος πάντων θα εφαρμοστεί το πρωτάθλημα και μάλιστα που θα ξεκινήσει έτσι τη νέα χρονιά. Η ουσία είναι ότι ξεκινάμε του χρόνου με 14 ομάδες και αυτό που είπες. Υποβιβάζεται η τελευταία και έρχονται πάνω οι τρεις πρώτοι. Έρχονται πρώτη κατηγορία, οι τρεις πρώτοι της δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Πάντως προκαλεί και εδώ υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το. Αλλάζουν τα πράγματα. Μετά θα αλλάξει και ο τρόπος διεξαγωγής της δεύτερης φάσης του προαθλήματος. Και από ό,τι βλέπω εδώ, διαβάζω, δεν έχει καταλήξει αυτό. Θα γίνει άλλη συνεδρία με τους μεγάλους, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει και τι θα αλλάξει Έλπις στην πορεία, γιατί θα μπούμε στην τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του προαθλήματος, δηλαδή 7-8 αγωνιστικές πριν το τέλος, 8. Και θα αλλάξουμε το πρωτάθλημα. Άμεσα. Κύπρος είναι αυτή, παιδί μου. Έτσι είμαστε εμείς. Εδώ ο κύριος Κουτσοκούμης βγήκε ψες και είπε ότι αν δεν κάνετε εσείς οι διαιτητές τα παιχνίδια, εγώ φέρνω άλλους και κάνουν. Το λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες, γιατί βλέπω και τον χρόνο και να πεις και τα αποτελέσματα. Είχαμε Champions League. Είχαμε Champions League χθες. Η Arsenal νίκησε εκτός έδρας 2-0 τη Μονακό, όμως το ήττα του πρώτου αγώνα στην Αγγλία με 3-1 την άφησε εκτός Champions League. Πήγε να αγγίξει το θαύμα, αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι το έχασε από την προηγούμενη. Ναι, το 3-1 ήταν μεγάλο. Το 3-1, ναι. Αν και μπορούσε να σκοράρει και ένα τρίτο γκολ, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης στα πέναλτι. Κανονική διάρκεια και παράταση 1-0, 3-2 στα πέναλτι και εξασφάλισε το εισιτήριο στον επόμενο γύρο η ομάδα της Μαδρίτης. Και σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου έχουμε άλλους δύο αγώνες, Μπαρτσελόνα Manchester City και Dortmund Juventus, στις 9:45 τα δύο παιχνίδια και βεβαίως αύριο θα έχουμε το Europa League, είναι η επαναληπτική. Πάμε να δούμε τι γράφει σήμερα ο αθλητικός τύπος Έλπις, κυρίες και κύριοι. Στα εξώφυλλα, η Sport A έχει φωτογραφία με το καμένο αυτοκίνητο του Λεόντιου Τράτου και τον διαιτητή βεβαίως. Τρομοκρατία χωρίς τέλος. Άλλη μια κακόβουλη ενέργεια σε βάρος διαιτητή. Θύμα ξανά ο Λεόντιος Τράτος, ενώ η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα. Στις 7 συζητούν οι διαιτητές και οι βοηθοί της πρώτης κατηγορίας τη νέα εξέλιξη και αποφασίζουν για την επόμενη μέρα. Είναι δικό τους θέμα τι θα αποφασίσουν, δηλώνει ο Μιχάλης Αργυρού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών και που κάλεσε και τους παλιούς προέδρους. Δίνει μάχη με τον χρόνο το ΑΠΟΕΛ, ειδικό πλάνο ετοιμάζει ο ΦΙΝΚ και ίσως να ευνηδιάσει. Αποφάσισαν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος με 14 ομάδες από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα έχει διπλό όφελος αν πάρει τη νίκη το Σάββατο κόντρα στον Ερμή η ΑΕΚ. Υποχώρησαν οι αρχικοί πόνοι του Ιόνιτσα και εκφράζεται αισιοδοξία να τεθεί στη διάθεση του Χριστάκη Χριστοφόρου. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Άλλη μια ευκαιρία στον Απόλλωνα, μέσα και ο Ρούμπιος στην Ομόνια για να ξεφύγει η ανόρθωση. Αυτά έχει στο εξώφυλλο σήμερα η εφημερίδα Sport Time. Sport Time τη σημερινή εκρηκτική κατάσταση. Η νέα εγκληματική ενέργεια κατά του κυρίου Τράτου πλήγωσε το ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο. Απόψε η διευρυμένη συνεδρία των διαιτητών που θέλουν να αποφύγουν πλέον τις σπασμωδικές κινήσεις. Μια φωτογραφία επίσης του καμένου αυτοκινήτου και ο κύριος Κουτσοκούμνης καθαρή πρόθεση να συνεχιστεί το πρωτάθλημα ακόμη και με λιγότερους διαιτητές. Και ολοταχώς για 14 ομάδες. Αυτά από τη σημερινή. Πάμε στην εφημερίδα Χαραυγή. Αν έχεις το ένθετο Έλπις. Δεν το έχεις. Της Χαραυγής το ένθετο, όχι. Ναι, πρέπει να το έχεις εσύ. Γιατί. Το έχω εδώ, ναι. Το έχω. Στον αέρα το πρωτάθλημα με φωτογραφία Λεόντιου Τράτου και το καμένο αυτοκίνητο της εταιρείας όπου εργάζεται.
Οι διαιτητές συνέρχονται σήμερα και καθορίζουν τα επόμενα τους βήματα μετά την επίθεση εναντίον του διαιτητή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επαόριστον αποχής. Μήνυμα Κουτσοκούμνη. Καλεί τους διαιτητές που δεν επιθυμούν να διευθύνουν αγώνες να δηλώσουν κόλλημα και οι υπόλοιποι με τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας να τελειώσουν το πρωτάθλημα. Προβάδισμα για την πρόκριση Μπαρσελόνα και Γιουβέντους. Δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο Παναθηναϊκό Super League. Οι παλέμαχοι δείχνουν το δρόμο και κάνουν κάλεσμα για αγορά μεταχών στην ΑΕΛ. Να πούμε, Έλπις κυρίως και κύριοι, ότι το φιλικό με την Σιακτάρ Ντόνεσκ θα γίνει την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 7 στο Τσίριο Στάδιο. Θα εκμεταλλευτεί το κενό που θα υπάρχει εκεί λόγω υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. 27 Μαρτίου λοιπόν, ΑΕΛ Σιακτάρ στο Τσίριο Στάδιο, Σιακτάρ Ντόνεσκ, στο φιλικό που θα δώσει η ομάδα της Λεμεσού για στήριξη, κυρίως οικονομική στήριξη της ομάδας της Λεμεσού. Δεδομένο το διαζύγιο με Τσίνα στον Ερμή, να πούμε ότι σήμερα οι γυναίκες, η εθνική ομάδα παίζει στο τελικό με το αντίστοιχο συγκρότημα της Ελλάδος, το Aphrodite Cyprus Cup. Ανεβασμένη στο Μακάριο η Αγία Νάπα, με φόρα για νέα επιτυχία η Νέα Σαλαμίνα. Στο Πιστόφυλλο, ομόφωνη εισήγηση για 14 ομάδες. Από ΕΛ, θεραπεία και Καρλάο, για Καρλάο, Τζιπούρ και Εφρέμ. Απόλλων, επιτυχής η επέμβαση του Ατράντε. Ανόρθωση, τρέχουν να προλάβουν Μάκος και Κάλβο. Ανοιχτό για ξένους διαιτητές στην ΚΟΠ. Στάθηκε όρθια η Μονακό παρά την ήττα με 2-0 από την Arsenal. Προκρίθηκε στους 8 του Champions League. Υποβιβάστηκε η ΝΥΜ για τα στημένα. 20 χρόνια μετά τη Μαρσέη, άλλη μια γαλλική ομάδα υποβιβάζεται για συμμετοχή σε στημένους αγώνες. Να πούμε, Έλπις κυρίες και κύριοι, ότι η ομάδα της ΝΥΜ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία από την Πειθαρχική Επιτροπή της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου λόγω εμπλοκής της σε σκάνδαλο σε στημένους αγώνες. Μεγαλομέτοχοι και άλλοι παράγοντες τιμωρήθηκαν με δεκαετή αποκλεισμό και πλέον απομένει και η εξέταση της υπόθεσης στα πολιτικά δικαστήρια. Να θυμίσω ότι η υπόθεση αυτή με τα στημένα στη Γαλλία, γιατί υπάρχει και συνέχεια, δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουν ληφθεί όλες οι αποφάσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί τέλος πάντων η υπόθεση. Βγήκε προς τα έξω πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Νοέμβριο, είδε το φως της δημοσιότητας το θέμα με τα στημένα στη Γαλλία. Και σε 3-4-5 μήνες έχουμε αποτέλεσμα. Εμείς εδώ ακόμη περιμένουμε. Η Γαλλία είναι αυτή. Λοιπόν, τι θέλεις να σου δώσω. Έλα, goal news. Λοιπόν, πάμε και στην goal news και να τρέξουμε όμως, γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Το ποδόσφαιρο στις Φλόγες. Έκτη επίθεση σε ένα χρόνο κατά διαιτητή με εμπρισμό του αυτοκίνητου που χρησιμοποιεί ο κύριος Τράττος και ανήκει στην εταιρεία όπου εργάζεται. Απόλλων, ο τίτλος περνά από το Γασιπί. Από ΕΛ, πονάει και ο Αρτηματάς. Στην ΑΕΚ, στο μυαλό μόνο ορμής. Ανόρθωση, κρίσιμο 48ωρο. Μόνια, ισχυρό ατού και κίνητρο. ΚΟΠ, εισήγηση για 14 ομάδες. Αυτά από την goal news. Και στο γήπεδο του πολίτη δεν συζητάει αναβολή ο Κώστας Κουτσοκούμνης. Κούμνης έτρεξε να προλάβει πιθανή αντίδραση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου που συνεδριάζει απόψε στις 7. Διαφήμιση μέχρι την Αμερική και την βία στην Κύπρο, στο ποδόσφαιρο της Κύπρου. Επίθεση ΚΟΠ κατά των αστυνομικών αρχών. Εισηγούνται πρωτάθλημα 14 ομάδων τα μικρομεσαία. Αυτό, παιδιά, έχει βγει και επίσημα πλέον. Όπως γράφει η εφημερίδα, ότι εισηγούνται πρωτάθλημα 14 ομάδων τα μικρομεσαία. Σωματεία αποφάσισαν χθες. Λοιπόν, στο Πιστόφυλλο εφημερίδας Πολίτη, άγγιξε το θαύμα η Arsenal. Κύριοι, σας βλέπει ο κόσμος. Τα μικρομεσαία σωματεία επανέρχονται και εισηγούνται στην Οχταμελή Επιτροπή αύξηση των ομάδων. Θα συνεχίσουμε χωρίς αυτούς, λέει ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Ομοφωνία με διαφωνούντες. Αυτό που είπα πριν, ότι η ΠΑΦΟΣ εξέδωσε ανακοίνωση αμέσως μετά και είπε ότι διαφωνεί με τον τρόπο. Ενώ η ΚΟΠ έλεγε ήταν ομόφωνα. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε αύριο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Για πάνελ πολιορεθάνης, κανήκο ψήμον και πεταμαγκουμπάρε. Κόφκι σου τα πλαϊνά που πάνε να οροφείς, ό,τι πάγω και ό,τι χρώμα θέλεις. Κι ώσπου να πιείς έναν καφέ, εφορτωμένα. Και τούτα ούλα στο Γιαννάκη Ανδρέου. Ύστερα από τον καφέ, ας θέλω να μου πεις το φεντζάνι. Να σου πει την τιμή. Για πάνελ πολιορεθάνης, Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο 25819-999. Η εταιρεία που κόφκι και λένε. Απαναγία μου. Ναι. Κόφκι τη κελέντης, αν τα βρεις αλλού πιο φτηνά.
Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου.